Θέλαμε λίγο το ελληνικό version, το έχουμε, Ρενίκο. Φωτιά με φωτιά. Βάλε το ελληνικό. Πάνω σκιά. Βάλε το ελληνικό, anyway, περιμένω, δεν κάθομαι, έλα. Καλημέρα, παιδιά, σε όλους όσους μας βλέπετε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πού έχουμε το σήμερα τέτοιο. Σήμερα έχουμε μία αναταραχή. Σήμερα δεν είναι μία συνηθισμένη μέρα. Είχαμε επεισόδια με το που ερχόμασταν. Βάλε το Gypsy Heart. Έχουμε επεισόδια με το που φεύγουμε. Εσείς που περνάτε από Μεσογείον γίνεται ένας κακός χαμούλης. Θα έχετε ρουσματοκοπείο, μπράβο. Θα το διαβάσουμε τώρα. Τι έχει γίνει, έχει γίνει ένας ψιλοχαμούλης, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Έχει πολλή κίνηση, προσέχετε στους δρόμους γιατί γίνεται σήμερα... Δεν έχουμε δει ποτέ κάτι τέτοιο. Λοιπόν. Ένα σύννεφο με καπνό πάνω από Μεσογείο. Και στο Χαλάνδρι. Και στο Χαλάνδρι είχαν πάρα πολλά και Αγία Παρασκευή. Πώς ήρθε. Επεισόδια. Με τα πόδια. Λοιπόν... Τι ώρα ξεκίνησες. Να μας στέλνετε μηνυματάκια στο Twitter, αν έχετε Twitter, του Λέω Καρύπορτ TV ή κάτω από τη φωτογραφία του Λέω Καρύπορτ στο Facebook για να μας αφήσετε τα σχολιάκια σας. Βιάζεται να το πει, μην το ξεχάσω. Δεν μας έχετε στείλει πάρα πολλά, ούτε στο Facebook, ούτε στο Twitter. Στείλτε μας, ρε παιδιά, στείλτε μας. Αν είστε εκεί κοντά στη Μεσογείον, στείλτε μας κανένα μηνυματάκι να μας πείτε τι γίνεται. Αν είστε περαστικοί, να μας μεταφέρετε και εσείς τις ειδήσεις σας. Λοιπόν, σήμερα δεν θα πάνε στις λαϊκές. Εκεί πέρα στον νομισματοκοπείο, ούτε καν. Μη σου πω ότι ούτε καν θα μετακινούνται. Μαρία Διαμάντο, πάρε από αυτό το βράκι να δεις ελαστικότητα. Έλα να σου πω, καλέ κοπέλα. Έχουμε τα τρία βρακιά, ένα ευρώ. Ένα ευρώ. Έλα το παλικάρι να σου πω, έλα να σου πω, ρε. Έλα, και τα ροδάκινα, ρε, φρέσκα, φρέσκα τα ροδάκινα. Έλα να σου δώσω, έχω εδώ το καλύτερο, ρε. Το καλύτερο, τέλει θα πάρει. Έλα εδώ, ρε. Παλικάρι, να σε πω το μοίρα σου, ρε. Να σε πω το μοίρα σου, να σε πω το ριζικό σου, ρε. Λοιπόν, θες το σπίτι με πισίνα χωρίς πισίνα. Οπότε και εσύ, φίλε μου και φίλοι μου, άμα περάσεις εκεί από το νομισματοκοπείο, ξέρεις τι θα γίνεις. Μπορεί να στενέψεις κανένα φίλο. Έχουμε και εκτός πληροφορία. Κάνα ταμπτάκο, κάνα, ξέρεις εσύ. Να σου πει τη μοίρα σου, να σου πει το ρετσικό σου, ξέρεις τι θα γίνει εκεί πέρα τώρα, ε. Όχι, θα γίνει καμός, ρε. Καμός θα γίνει. Εκτός τα χορεύουμε όλοι πάνω στον τάτσουν και θα τρώμε πατάτες. Οι πατάτες τις φέραμε οι Ισπανοί, ξανά το λέμε. Ναι, αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα, όμως όπως και σε πάρα πολλές άλλες χώρες, κυκλοφορούν διάφοροι με πατάτες πάνω στα πατάτες. Τώρα εκτός πλάκα. Να χαλαρώσουμε όλοι λίγο και να μην πάθει κακό κανέναν, ούτε αστυνομικό, ούτε τσικάνο, ούτε ρωμά, ούτε. Τίποτα. Ανθρώπου που θα περάσει από εκεί. Ούτε Πορτογάλος. Ο Ισπανός δεν πέθανε τίποτα. Δεν πέθανε, όχι, δεν πάθαινε. Ο Χριστός και Παναγιά, με βλέπω στο τάφο, ρε. Λοιπόν, που λέτε, να περάσουμε δηλαδή στην πρώτη είδηση. Πες το και μετά θα πάμε στο break, έλα, ναι. Και να πάμε να τα σχολιάσουμε. Παιδιά, είναι κλειστή η Μεσογείον, όπως σας είπαμε και τι πριν. Λες τώρα! Είναι κλειστή αυτή την ώρα η λεωφόρος Μεσογείων από τους Ρωμά του καταβλισμού στο Χαλάνδρι. Καθώς με τις έως τώρα πληροφορίες θα προχωρήσει η εισαγγελική παραγγελία που αφορά την κατεδάφιση 12 κτισμάτων στον καταβλισμό. Οι Ρωμά του καταβλισμού στο Χαλάνδρι έβαλαν φωτιές σε κάδους, ενώ έμεινε για ώρα κλειστό το ρεύμα καθόδου της λεωφόρου Μεσογείων, το οποίο πριν από λίγο άνοιξε στην κυκλοφορία. Σημειώνεται ότι οι Ρωμά μένουν στην περιοχή του νομισματοκοπείου από το 1971 και τώρα καλούνται να μετακομίσουν στα Μέγαρα. Τώρα μπορώ να ρωτήσω εγώ κάτι. Δεν πάω, δεν πάω. Μέγαρο θα μείνω με τον Πέδαρο. Στα Μέγαρα δεν ήταν εκεί που πήγε ο Σωκράτης όταν το έφυγε. Άλλο το Μέγαρο, όλα τα Μέγαρα. Καλά, εντάξει, αλλά τώρα να σου πω κάτι. Λένε, μένουν εκεί από το 1971. Τώρα εγώ δεν θέλω να μπλέξω σε προβλήματα, αλλά θα πω κάτι. Εγώ που έχω χαρτιά του σπιτιού και πληρώνω το ενίκιο και πληρώνω τους φόρους. Έχουν τα χαρτιά. Όχι. Άστο, καλύτερα έχω... σου μίσκους, έχω ακόμα να πάρω την επιστροφή από την εφορία, ρε φίλε. Πώς γίνεται αυτό. Καλά, και άμα η Αργυρό πήρε την επιστροφή. Η Μαντό πλήρωσε ότι χρώσταγε στο δημόσιο. Ποιος άλλος πήρε την επιστροφή που ρώτησα εγώ τις προάλλες. Ο Δαμασκηνός πήρε την επιστροφή. Η μάνα του Νίκο πήρε την περσινή επιστροφή. Και εγώ δεν έχω πάρει τίποτα. Και η Ελευθέρω την έχει εγώ πάρει. Δεν έχω πάρει την επιστροφή ακόμα. Ούτε την περσινή ούτε την φετινή. Τι είναι αυτό, με κοροϊδεύουν. Εγώ το μόνο που λέω είναι η τσικάνη να είναι καλά.
Να είναι καλά όλος ο κόσμος. Να είναι καλά, καλά γιατί εντάξει. Όλοι οι πολίτες όπου συνυπάρχουν world peace. Όπου συνυπάρχουν αρμονικά σε αυτήν εδώ τη χώρα. Εντάξει, τώρα τι να πούμε. Έχουν δίκιο και οι άνθρωποι όπου θέλουν να προχωρήσουν σε έργα, αλλά έχουν δίκιο και αυτοί εγώ. Οι άνθρωποι οι οποίοι που ζουν εκεί πέρα από το 1971. Okay. Θέλουν να φτιάξουν ένα εμπορικό εκεί, δεν είναι. Εκεί δεν θέλουν να φτιάξουν ένα εμπορικό. Ναι. Υποτίθεται ότι το μέρος εκεί που είναι η Τσικάνη το έχει αγοράσει αυτός που θέλει να φτιάξει το εμπορικό. Τώρα. Τα λεφτά είναι money's money. Τώρα κλαις, γιατί κλαις. Εσύ δεν είσαι που γέλαγες χτες. Άστα. Σήμερα σε βλέπω πολύ κεφάτη. Είμαι water party σήμερα. Όχι water party, water κεφάτη. Party, water. Τι λες. Α, το αντίθετο. Ναι. Φαίνομαι. Είναι σήμερα έβαλα μέσα στο αμάξι. Τώρα αυτό, γιατί το βάλες. Ποιο. Αυτό, γιατί μου αρέσει. Α, μπράβο σου. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, παιδιά, να ευχηθούμε τώρα να λήξουν όλα αυτά τα επεισόδια που κάνουν αρμονικά. Ναι, και να μην... Και να μην βάζετε τώρα φωτιά στους κάδους, βρε αγάπες. Ναι, μου. Που είναι δημόσιο τέτοιο και εντάξει, μετά τα πληρώνουμε όλοι, ρε φίλε. Θέλετε να διαμαρτυρηθείτε, ναι. Να πάτε να τα λύσετε με διάλογο. Ό,τι σας ενοχλεί, όχι να βάζουμε τώρα φωτιά να καίμε εκεί πέρα την Αθήνα. Έλεος. Είπαμε, πού ζούμε να πούμε. Ζούμε στο 1920. Συγκεντρωθείτε λίγο, πάρτε το αλλιώς. Να τη δείτε αλλιώς. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα τώρα. Και οι αστυνομικοί να μην προσπερνάνε λίγο τα όρια, εντάξει. Ναι, να τα λύσουμε με διάλογο και με όσο το δυνατόν περισσότερη υπομονή, ρε παιδιά. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να ανοίξει Μεσογείο, ρε φίλε. Ο άνθρωπος που πάει στη δουλειά του, τι να κάνει. Ταλαιπωρείστε κι εσείς. Τι να κάνει, αυτό είναι ο άνθρωπος που πάει στη δουλειά του. Εγώ το πρωί δεν ήρθα από εκεί. Τι λέω στην Αργυρό. Φωτιά, φωτιά, φωτιά σήμερα. Πρόσεχε από πού πάμε, που έχουμε εκπομπή. Και κοιτάξαμε και μας λέει Μεσογείο κλειστό. Πάμε από το σίδερο Χαλάνδρη. Είχαν κόψει την κυκλοφορία από εκεί, ε. Από το σίδερο Χαλάνδρη δεν είναι. Σίδερο Χαλανδρίου δεν έγραψε. Κατάλαβα. Σίδερο παιδιά, Χαλανδρίου. Σίδερα Χαλανδρίου, καλά το λέει ο άνθρωπος. Τι κοροϊδεύετε. Λοιπόν, πάμε σε ένα μπρεκάκι και ερχόμαστε εδώ πέρα να σχολιάσουμε περαιτέρω τις ειδήσεις και τις εξελίξεις. Γιατί βάλε συνέχεια το Γουανταναμέρα ο Νίκος. Γιατί είμαστε water park. Δεν κατάλαβα ότι δεν είναι ισπανικό. Εδώ είμαστε στο Loca Report με Τρέλα, Κορδέλα και Τσαχπινιά, αλλά και μέσα στην επικαιρότητα, γιατί είμαστε πάρα πολύ ενημερωμένοι, πάντα. Όχι που να το καυχηθούμε, αλλά τέτοια ενημέρωση δεν θα βρείτε πουθενά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τέτοια ενημέρωση πουθενά. Ξέρεις τι μας λείπουν. Τι. Δυο τυρόπιτες. Δυο τυρόπιτες. Φιλαράκι, έχεις μια τυρόπινα. Κορό. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε με τη δεύτερη Όχι. μας είδηση. Όχι! Πολύ θέλεις. Γρήγορα πας σήμερα, είναι και 18 και έχουμε πει μια είδηση. Έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις. Έχουμε πάρα 8 ειδήσεις. 8 σοβαρές. Περίμενα Είχε. Λεπτό να διαβάσουμε κανένα comment, ρε. Αχ, αυτό για την Paris Hilton δεν το διάβασα. Εντάξει. Έλα, πάμε. Άντε, δώσε. Έχουμε την Κατερίνα. Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε? Εγώ μόλις ύπνησα. Πίνω το καφέ μου και σας βλέπω. Μπάλτε. Γεια σου, Κατερινάκη. Μία από One Direction. Βάλε, κύριε Νίκο. Είμαι Λεγάκιερ, λέει. Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε? Καλά, είμαι Φράνιερ κι εγώ. Ο Μιχάλης λέει, πόσο κουκλάρα και τι πάρα είσαι, Μπρέμαντο. Καλημέρα, αγαπουλίτσα μου. Φιλιά πολλά και στους δύο. Εμένα δεν μου λέει τίποτα, σου, ο Μιχάλης. Η Σάρα, καλημέρα. Σήμερα είχαμε κατάληψη ξανά. Πάλι κατάληψη. Στη Λούτσα. Και είμαι σπίτι, επιτέλους μετά από καιρό σας ξαναβλέπω, μια χαρά. Βρέχα δεν είναι μου, σας ξαναδώ. Σας ξαναβλέπω. Καλά το... Γιατί βλέπω και όχι δω. Όχι, δεν είναι, θα σε ξαναδώ, είναι άλλο χρόνο, το χρησιμοποιούμε άλλο, αλλά σας ξαναβλέπω όταν... Άλλη ώρα, από τι ώρα? Από τις 12.30 και μετά. Αλήθεια. Έτσι πάει. Δηλαδή τώρα σε βλέπω, σε λίγο δηλαδή, θα σε δω. Δηλαδή τώρα είναι σε ξαναβλέπω, ενώ από τις 12.30 μετά είναι σε ξαναδώ. Είναι έτσι ανάλογα με τις ώρες, αλλάζει το ρήμα, κατάλαβες. Είναι το ρήμα το μεταβατικό που λέμε. Είναι μεταβατικό κάθε δίωρο. Κατάλαβες. Ναι, έτσι λειτουργεί με τις μονές και τις ζυγές στο δαχτύλιο, έτσι ακριβώς. Η Άννα Κέντρο, δεν ξέρουμε αν μένει Κέντρο. Καλημέρα, Φρανκ και Μαντό. Ελπίζω να είστε καλά, γιατί εγώ είμαι άρρωστο. Εντάξει, τώρα με τις δικαιολογίες. Κι άλλον αρρωστούλη. Αφού είσαστε εσείς, σίγουρα θα με κάνετε καλύτερα με τα χαμόγελά σας. Γεια σου, κουτσουνάκι. Λόβια, με κάνετε να γελάω. Είστε υπέροχοι. Περαστικά. Ευχαριστούμε. Ο Άκης, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε καλά, είμαστε, σας έλειψα, καλέ. Ναι, καλέ.
Άντε κι εσύ ένα μήνυμα τόσο καιρό δεν έστελνε. Ξέρεις τον Άκη. Ναι, δεν μας έστελνε μηνύματα εδώ πέρα στην εκπομπή. Μπορεί. Καλημέρα, αγαπουλίτσα μου, να στέλνεις κι άλλα, να στέλνεις. Ο Γιάννης, καλημέρα. Τι κούκλα είμαι εδώ, fashion icon, wow. All the booty, Jennifer. Το βάλαμε πριν. Booty, μόλις ξεκίνησαμε. Και εσύ, πρωί-πρωί, booty, booty, booty. Άλλο πράγμα. Καλή κι άλλο στέλνει booty. Εγώ booty δεν τρώω, εγώ στήθος. Εννοώ του κοτόπουλου. Εντάξει. Δεν μ' αρέσει το μπούτι εμένα στο κοτόπουλο. Το καλύτερο είναι. Εμένα μ' αρέσει το στεγνό. Είναι σκληρό το στήθος. Ξαρτάται πώς το μαγειρεύεις. Εσύ που το βράσεις απλά δεν είναι ωραίο. Τι λες, μωρό, όπως και να το κάνεις. Κάτι είναι άλλο. Πιο σκληρό από το μπούτι. Εμένα μ' αρέσει. Μπουτάκι, μπουτάκι. Το μπούτι μυρίζει, ρε. Μυρίζει κοτοπουλίλα. Γιατί το στήθος δεν μυρίζει κοτοπουλίλα. Όχι. Τι λες, μωρέ, όλο μυρίζει το κοτοπουλίλα. Ειδικά όταν το φτιάχνεις που είναι ομό. Ή βρωμάνε τα χέρια μετά. Μετά τα πλένω 822 φορές. Μήπως μυρίζει το σκόρδο που βάζεις. Σκόρδο δεν βάζω στο κοτόπουλο. Θα φακές, πετάξω το κινητό αυτό, ε. Δεν σε έφτιαξα φακές και έβαλα σκόρδο μέσα. Τις έκανα φακές ή φλογοβόλες. Δεν μπορούσαμε να συνέλθουμε στο σπίτι. Και ξέρεις τι άλλο. Ψυχολοφοβόλες. Τι σημαίνει αυτό. Φλογοβόλες. Ααα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 α και έφτιαξα το παθέ. Αγάπη. Και έφτιαξα και ένα τσουκαλάκι. Πώς ήταν η φάκε. Έχω φέρει κάτι ρεμπίθια σήμερα. Παιδιά, πάντως αυτό που λένε ότι με τη φασολάδα έχεις πρόβλημα με το μεθάνιο, είναι λάθος. Με τα ρεβίθια έχεις περισσότερο πρόβλημα, νομίζω. Σε όλα αυτά έχεις πρόβλημα. Περισσότερο δεν είναι τα ρεβίθια. Θες να σου φέρω μπαλάκια να τα γεμίσεις με μεθάνιο. Τι μπαλάκια. Μπαλάκια. Μπαλόνια. Α, μπαλόνια. Ξέρω εγώ, φέρε. Μια μέρα θα κάνουμε εδώ το μεθάνιο change. Ωραία. Και θα ανάβουμε change, challenge. Και θα ανάβουμε, θα έχουμε από πίσω φλόγες και θα βάζουμε και το φωτιά με φωτιά. Το μεθάνιο δεν είναι αυτό που αν το ρουφάς κάνει. Όχι, αυτό είναι το ήλιον. Α. Το μεθάνιο πεθαίνει. Θα το δείξουμε μετά. Α, έχουμε καινούριο σκυλί στο μα. Ναι, ναι, θα το δείξουμε είδατε? Μετά. Θα το κρατήσω να το δείξουμε μετά. Δεν έχεις δει το καινούριο σκυλί, το νιόνιο. Α, το τι ωραίο το που μικρό, είναι. Το κουταβάκι. Παιδιά, είναι 3 μηνών, το ξέρετε. Μικρούλικο και κοιμάται συνέχεια. Και το είδα χθες στη ρεσεψιόν και λέω. Και έχει μια κρεατουελιά εδώ. Είναι η Marilyn Monroe. Πόσο του. Πόσο είναι? 7,5. 7. Α, 3. Αλήθεια, τι ναι, 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 μυριστεί, ναι, 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 έχει μεθάνιο μέσα αυτό το σκυλί. Τι λέτε καλέ, ποιος πέρασε και τη μυρίστηκε. Το άφησα στη γραμματέα και πάω εγώ και λέει εχθές η Σία, πω, πάρετε αυτό το σκυλί, λέω, γιατί τι γίνεται. Μου λέει όλη την ώρα μεθάνιο πετάει. Μπορεί να είναι κρυωμένο, βρε. Ήταν να φοβισμένο. Να έχει κρυώσει η κυλίτσα του, δεν ξέρουμε. Τέλος πάντων. Είναι ωραίο. Ωραία. Θα έχει και η Μάντι παρεούλα, αλλά από ό,τι κατάλαβα ζηλεύει η Μάντι. Καθόλου, ρε. Όταν ήρθα εγώ. Τη κλείνει το μάτι, τη κάνει η Μάντι. Αγάπη μου, τι κάνει. Όταν ήρθα εγώ, τον περιτριγύριζε τον κακομοίρη από δίπλα και ήταν έτοιμο να την αρπάξει. Άστο. Όχι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη μας είδηση. Γιατί έχουν ανάψει τα πυρά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Ακούστε. Το κλείσμα στις σχέσεις των δύο κυβερνητικών. Το κλίμα στις σχέσεις. Το κλίμα. Το κλίμα στις σχέσεις των δύο κυβερνητικών εταιριών βάρινε απότομα το Σαββατοκύριακο, γεγονός που δημιούργησε συνειρμούς για εκλογές. Ο Αντώνης Σαμαράς από τη Χαλκιδική στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, επιχείρησε να οικειοποιηθεί τον όρο Δημοκρατική Παράταξη, προκαλώντας τον εκνευρισμό του Πασόκ που απάντησε. Η Δημοκρατική Παράταξη ήταν και ήταν ιστορικά και ιδεολογικά η άλλη παράταξη σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως σημειώνει η εφημερίδα Τα Νέα, είναι σαφές ότι ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην απαιτειακή εκδήλωση δεν επιδίωξε μόνο τη συσπήρωση των στελεχών του. Επί της ουσίας, ο Αντώνης Σαμαράς θέλησε να τονώσει το ηθικό των νεοδημοκρατών που είχε κλονιστεί και από την πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις. Εγώ θέλω να πω κάτι. Σε όλες τις καλές σχέσεις πάντα γίνεται κάτι και τσακώνεται. Εδώ δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους, ρε Σιφρανή. Να τα βρούμε δηλαδή να κυβερνήσουν τη χώρα. Δεν ξέρεις πότε αν ο Σαμαράς του έχει κάνει ένα μαντό στον Βενιζέλο. Excuse me. Ναι. Ένα μαντό, σου εξήγησε εγώ τώρα. Ένα μαντό είναι αυτό που κάνει συνέχεια η μαντό. Εχθές τι είπε η μαντό. Τι θα μου φέρει σήμερα.
Α, με τα τέτοια λες. Δεν έβγαλε σήμερα φουρνιά, τι να σου κάνω. Ναι, αλλά φουρνιά, σου έκανε μια λίστα με 5 πράγματα. Από τα 5 δεν μου έφερες ούτε ένα. Μα αφού δεν θέλατε, τολμαδάκια πρώτον δεν έφτιαξε η μάνα μου. Θα μπορούσε να, να βγάλει τα τι έκανες εχθές το απόγευμα, ήσουν πολύ απασχολημένη. Χθες το απόγευμα είχα μάθημα. Ήμουνα στη θεατρική ομάδα. Ήσουν μάθημα ώρες. Μέχρι τις 3 το πρωί. Ήμουνα μάθημα μέχρι τις 10 η ώρα αν το βράδυ. Αντυπόσχεσαι το κάνεις. Δεν κάνεις αυτά τα πράγματα, μαντό. Συνέχεια. Είδες. Ναι, αλλά εσύ... πήγα σήμερα το πρωί-πρωί να βρω μελομακάρον, αλλά δεν είχαν βγάλει. Ψέμα. Ψέμα. Αφού σε βλέπω τα μάτια και, σε μετά... καταλαβαίνω. Τι? Θα πάρουμε μετά να ρωτήσεις. Ούπρε ψεύτρια. Καλά, δεν είμαι ψεύτρια. Αλήθεια σου λέω, δεν έβγαλε. Είσαι μεγάλη σήμερα, ψεύτρια. Καλά, δεν με νοιάζει. Τι να σου πω τώρα. Ούτε μάκαρον, ούτε μελομακάρονα. Μάκαρον, θα πάμε στην τροσιά να σου πάρω από τη Λουίζα. Ούτε κρεατόπιτα, ούτε τίποτα. Κρεατόπιτα δεν μπορούσα να φτιάξω. Σου λέω, γύρισα κρεατόπιτα δεν έχει φουρνιά. Όχι, γύρισα 10.30 στο σπίτι μου. Κοτοπουλοτόπιτα δεν είχε. Δεν σου είπα, κρεατόπιτα. Κοτοπουλοτόπιτα. Δεν είχε ούτε. Όχι, είχε, αλλά εγώ δεν είχα κουράγιο να τη φτιάξω. Πού μεσόκοπη να γυρίσει. Τυρόπιτες, όχι, τυρόπιτες δεν τρώω. Δεν υποσχέθηκα. Ντολμαδάκι, όχι, δεν υποσχέθηκα τυρόπιτα. Κοτόπιτα υποσχέθηκα. Είναι 10.30 γύρισα σπίτι. Τι ώρα την κάμω η μαύρη. Υποσχέθηκα εντάξει. Και μελομακάρνο, αλλά πήγα σήμερα το πρωί και δεν είχε βγάλει. Το παγωτό κούκις. Το παγωτό κούκις μέχρι να το έφερνα θα έλειωνε. Με τη δικαιολογία στο στόμα, είδες. Έτσι τους τα πόνο και τις άντρες. Πες εσύ κάτι, ρε Άλεξ. Πες της κάτι, δεν τρέπεται. Να μας φέρεις κέικ, Άλεξ. Ναι, τον άνθρωπο να σου φέρει κέικ. Εσύ να φέρεις δεν δε. Το φτιάξει κουμπάρα μου, ρε. Τι κουμπάρα. Εντάξει, θα φέρω κι εγώ ενευθέτω χρόνο. Λοιπόν, αν φταίω εγώ για την ασυνεννοησία θα αποχωρήσω. Περίμενε ένα λεπτό, δεν τελειώσαμε. Θα αποχωρήσω. Να ξέρεις ότι ο Βενιζέλος σίγουρα έχει μάθει κάτι. Η προηγούμενη τι ήταν. Για τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Τι είπε τίποτα ο Βενιζέλος. Ποιος είναι στο Πασόκ. Γιατί είπε τίποτα ο Βενιζέλος. Έχουν χωρίσει δύο. Α, δεν ξέρω. Του διάβασε τα μηνύματα στο Facebook, στο WhatsApp και είδε ότι έφαγε παϊδάκια με άλλον ο Σαμαράς. Και του κάκιωσε. Ναι. Και σου λέει τώρα δεν κάνω παρέα μαζί σου. Να πας από εκεί που ήρθες. Έγλειψες τα κοκαλάκια από κάποιον άλλον. Έγλειψες τα κοκαλάκια. Και όχι τα παϊδάκια μαζί μου. Σοβαρός λόγος αυτό για να... Να αντιδικήσουνε, νομίζω. Πάντως τώρα, παιδιά, εντάξει, πέρα από την πλάκα, άμα δεν μπορούν να τα βρουν αυτοί, υποτίθεται ότι είναι κόμματα συγκυβέρνησης, άμα δεν μπορούν να τα βρουν αυτοί μεταξύ τους και εξαπολύουν πειρά ο ένας τον άλλον, σκέψου. Τι ρε, γίνεται ρε, φίλε, μέσα, τώρα που το σκέφτομαι. Το στομάχι του Βενιζέλο δεν πρέπει να είναι λίγο σαν το δακτυλίδιο του κέντρου. Περίπου. Τέτοιο μέγεθος. Είμαι το δεν άκουσε τώρα. Σαν το ποιο είναι. Σαν τι είπες? Εντάξει, διάβασε την επόμενη είδηση. Σαν το ποιο είναι? Σαν τίποτα. Βενιζέλο. Σαν τον Άγιο Βασίλη. Σαν τον Άγιο Βασίλη. Σαν την Ελία. Εντάξει, δούλευκε σαν τον Άγιο Βασίλη. Εντάξει, δεν είναι, είναι λίγο πιο fit. Είδες που της έφυγε το μυαλό και πήγε κάπου αλλού. Πού καλά, αφού για τον Άγιο Βασίλη. Αφού πολύ πήγε. Τι λέει, μωρέ. Λοιπόν, πάμε στην παρακάτω είδηση. Αν φταίω εγώ για την ασυνεννοησία, θα αποχωρήσω. Αντιδράσεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προκάλεσε η δήλωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ότι οι Έλληνες θα αυτοκτονήσουν αν ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Την οποία δικαιολόγησε σήμερα στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα ο κύριος Γεωργιάδης. Χαρακτήρισε καταστροφική την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ λόγω αδυναμίας για την εξουσία, ενώ ανέφερε ότι η έκθεση της Bank of America λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα οδηγήσει την Ελλάδα σε σύγκρουση με την Ευρώπη. Για τις ευθύνες του ίδιου στην ασυνεννοησία που επικρατεί στην πολιτική σκηνή, τόνισε ότι αν φταίει εκείνος για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, προτίθεται να αποχωρήσει από το προσκήνιο. Να το δει και να μην το πιστέψω. Εντάξει, εντάξει τώρα. Ούτε ναι, ναι. Ούτε καν. Μόνο αυτό πήρες από την είδηση. Ποιο για τον Άδωνη. Δεν είπες τι είπε. Οι Έλληνες ότι... θα αυτοκτονήσουν αν ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ο τύπος είναι πυρομανής. Το βλέπεις. Λέει τη γνώμη. Πουμ, πουμ, πουμ. Φωτιά παντού. Σαν τους Ρωμά σήμερα. Αυτός ο τύπος. Λέει τη γνώμη. Ναι, λέει τη γνώμη του, αλλά μετά το θέλει το ποπό του. Ποιο ποπό του. Αν την Καντιαγάνα αυτή την βάλει μήνυση. Κοίταξε τις προάλλες. Είπαμε ότι. Κατά την ταπεινή μας άποψη. Τι? Κατά την άποψή μου, όχι την άποψή σου τέλος πάντων, ήταν λίγο ακραία όχι, η δήλωση είπα. Που έκανε. Όχι, εγώ δεν έτσι. Το είπα. Εγώ ήμουν ένα προ μπούμπου. Ήταν λίγο ακραία η δήλωση που έκανε. Τώρα όμως, με αυτόν τον σχολιασμό που έκανε, εντάξει, έχει την άποψή του άνθρωπο. Δεν έχω
τάσεις αυτοκτονίας, όμως η έλλειψη επικοινωνίας μαζί σου με έχει τρελάνει, μου έχει κάνει κακό. Ωραίο τραγούδι αυτό που, το θυμήθηκες. Ναι, τώρα... Να θυμηθώ τα χρόνια μου που χόρευα. Τώρα λίγο εκτός πλάκα. Αλλά λες ότι τώρα με τη Νέα Δημοκρατία και με το Παξό δεν έχει αυτοκτονήσει κανένα για την κρίση. Γιατί καλέ να αυτοκτονήσει κανείς. Ίδρωσε τα αυτή τη στιγμή. Έχει αυτοκτονήσει πολλοί κόσμος, ναι, να το ξέρεις. Από εμάς, τους πολίτες, ναι, από αυτούς. Κανέναν. Σιγά. Που θα κάτσουν να σκάσουν. Όχι, θα κάτσουν να σκάσουν. Και να μην νιώθουν τύψεις οι πολιτικοί με αυτό που κάνουν, ρε φίλε. Καλά είσαι. Με αυτό που κάνουν. Και ο Μπούμπου κάθε μέρα να του δώσουμε 5 λεπτά στην τηλεόραση να πει την πράγματά του. Όπου εμφανίζεται τα χοντρά και τα μικρά και τα Άδωνης, ό,τι κομφέτι. Χοντρό. Ναι, ό,τι, όπου εμφανίζεται όμως είτε χοντρό, είτε μικρό, είτε κάνει μεγάλο, νούμερα. Είτε τέτοιο, είναι μεγάλο... Θα πρέπει να κάνει παράσταση θέατρο. Φέρνει μεγάλα νούμερα. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε. Τα φιλάκια μας, τον κύριο Γεωργιάδη. Εδώ είμαστε, περιμένουμε το φάντασμα όπου να είναι, θα μπει και αυτό στη σκηνή, το φάντασμα της όπερας εννοώ, γιατί σήμερα, όχι σήμερα, δηλαδή χτες προχτές που παντρεύτηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν ήταν μια τυχαία μέρα, την έχουμε σε αποκλειστική συνέντευξη, εδώ μαζί μας στο πλατό. Καλημέρα κυρία Κωνσταντινοπούλου. Καλημέρα σας. Καθίστε παρακαλώ. Τι κάνετε? Μια χαρά, εσύ. Πήγα έτσι είστε? Για να μην με δει το σύζυγός μου το πρόσωπο. Με ακόμα. Την μπουρκά. Ναι. Αξίριστη σας βλέπω όμως. Όχι αξίριστη. Πώς, από μέσα είναι το φυσικό μου μουστάκι μου. Α, έτσι είστε, έτσι ναι. Προτιμάει. Να σας πω, πώς τον βλέπετε τον έγκαμο βίο? Παρακαλώ. Πώς τον βλέπετε, λέω, τον έγκαμο βίο? Το έγκαμο βίο... Έχω πάρει μερικά από αυτά τα γιαούρτια, μου κάνουν πολύ καλά στο έντερο. Όχι, δεν σας ρωτήσα αν έχετε δυσκολιότητα για τον έγκαμο βίο. Τι είναι αυτό? Πώς σας φαίνεται η ζωή μετά από το γάμο? Α, η ζωή μετά από το γάμο είναι πολύ ωραία. Δηλαδή? Πάω στο σπίτι της μάνας μου, παίρνω τάπερ, αλλά έχω την ελευθερία με τον σύζυγό μου. Α, δεν μαγειρεύετε? Δεν μαγειρεύω καθόλου. Είσαστε γυναίκα που τα έθιμα τα τίμησε στο γάμο? Πάρα πολύ. Δηλαδή βγάλατε και σεντόνι? Ναι, και μεγάλο Παρασκευή πάμε στην εκκλησία. Όχι, εννοώ για τα έθιμα του γάμου. Ναι, ναι, πάρα παρεμηνεύσατε. Πολύ. Παρεμηνεύσατε. Πάρα πολύ. Δηλαδή, η τελετή έγινε σε κλειστό. Βοήθεια! Βοήθεια! Η τελετή έγινε σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Τι? Η τελετή, λέω, έγινε σε κλειστό οικογενειακό Όχι, κύκλο. Όχι, στα κάγκελα της Νέριτ. Ναι, αλλά εννοώ μαζευτήκανε πολλοί κόσμος εκεί πέρα στο... Μαζευτήκανε οι πιο κοντινοί φίλοι. Οι γονείς σας? Τι λέτε, παρακαλώ? Όχι, όχι, ρωτάμε την κυρία Κωνσταντοπούλα αν έγινε σε κλειστό οικογενειακό κύκλο ο γάμος, αλλά από ό,τι καταλάβαμε. Όχι, στα κάγκελα της Νέριτ, σας είπα. Ναι, ναι, ναι. Πόσοι μαζευτήκανε όμως, σας ρωτάμε? Πολλοί εργαζομένοι, φίλοι και αγαπητές. Α, ήταν ανοιχτός ο γάμος, δηλαδή. Βεβαίως, εγώ δημόσιο πρόσωπο στην Βουλή. Καλύφθηκε όμως με κάποιο. Από κάποιο μέσο, δηλαδή, δώσατε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το γάμο σας. Βεβαίως, δεν το είδατε. People, να πει όπως έκανε η Ζελίνα Τζολί. Σας παρακαλώ. Έχουμε και βίντεο εδώ από το γάμο. Α, έχουμε και το βίντεο. Απλά, τώρα, σε πρώτη αποκλειστική μετάδοση. Δεν βλέπω πολύ καλά. Πατήστε εσείς το κουμπί και τα βίντεο. Ένα λεπτό. Ναι. Σας παρακαλώ. Δεν μπορείτε να μιλήσετε έτσι σε μια μπουλεύτρια. Πατήστε σαν και το εμένα. Κουμπί. Κύριε Νίκο, βάλτε full screen, παρακαλώ. Με ψήφισε. Ήτανε συνεργάτες. Βλέπουμε, εκεί έβαλα το πάνω μου, ναι, αυτό το ύφασμα το ωραίο. Ωραίο μαλλί είχε κάνει. Ναι, το μαλλί σου έκανε μπαμ. Ανάλαφο. Όχι την ομορφιά μου, παρακαλώ. Κάτσε να σας δω από κοντά να σας πω για το μακιγιάζ. Βλέπεις, υπέρλαβε. Ήμουνα πολύ δεκολιτέ, με τους στήθους έτσι λίγο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Πήγε με τους κολλητές της. Πήγα με τον μπαμπά που με αγάπησε παιδιά, πάρα πολύ. Έλα παιδιά, μια χαρά ήταν, έτσι. Θα ήθελες εσύ το χαμόγελό μου. Απαστράπτουσα. Είδες. Ωραία και, ωραίο και το κόσμο στο μαλάκι σας. Ναι, 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 ναι. Ωραίο το μαλλί σας. Ήμουνα υπέρλαμπη. Α, καλέ. Ποιος σας συνόδευσε στην εκκλησία, ο πατέρας? Ο μπαμπάς σας είπα. Μια μισή ώρα αργήσατε όμως. Ναι, πατέ, γιατί ξέρεις, οι γυναίκες πρέπει να κάνουμε λίγο έτσι. Ναι, είπαμε όμως της γριάς να αχα. Και κάτσε και αχα. Από εδώ και πέρα δεμένο έχω τον σύζυγο. Μια μισή ολόκληρη ώρα. Βεβαίως. Πολύ τον στήσατε τον γαμπρό. Πάμε σε ένα κομμάτι να σας το αφιερώσουμε σε εσάς και τον σύζυγό σας. Ευχαριστώ. Άντε καλέ, δυο να φας πατών. Έλα μαντώ, σήκω και κάνε το. Κάνε το τώρα. Σήκω και κάνε το. Καταγγέλλω ότι μου έκλεψε την χορευτική μου.
κίνηση. Κάνε την εσύ να δεις στον κόσμο ότι την κάνεις καλύτερη. Θέλει και κίνηση όμως αυτή. Θέλει και watch me. Θέλει πριόν. Διότι δεν είναι μόνο η κίνηση αυτή καθε αυτή, αλλά είναι και το ύφος. Με προσέχεις. Έτσι, κοίτα. Αυτό είναι τη μάγκα. Περίμενε. Πρέπει να ξεκινήσω πρώτα. Βάλε το ουά. Εντάξει. Και στο τέλος κλείνεις με αυτό, σβήνεις με αυτό. Ενώ αυτή στο βίντεο κλιπ το κάνει από πίσω. Τα λαβές, το κάνει έτσι, προς τα πίσω. Ενώ αυτό θέλει να σε μπροστόβαρει, θέλει μπρος. Το πιασές. Αλλά είναι δύσκολο, μην το επιχειρήσεις στο σπίτι. Και μετά θα σας δείξω και μία άλλη χορευτική φιγούρα, την οποία την εμπνεύστηκα επί τόπου. Ναι, μην πεις το όνομα της φιγούρας. Αλλά δεν μπορώ να σας πω πώς λέγεται, μόνο να σας δείξω. Βάλε! Κάσε αυτό το πράγμα. Αυτό, αλλά είναι δύσκολο. Απαιτεί συγχρονισμό και ρυθμό. Δεν είναι τίποτα. 2 χρόνια προπόνηση θέλει. Και εγώ κατόρθωσα να το κάνω μετά από 2 χρόνια προπόνηση. Εντάξει. Τελείωσε. Τα αγαθά κόπη σκτώνται. Να ανοίξω τα μάτια. Τελείωσα. Εντάξει, ευχαριστώ. Αυτό ήτανε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Πού είμαι, ναι. Είμαι χωρίς διάθεση. Να σου πω κάτι πολύ σημαντικό, Φρανίτο. Θέλεις να σπουδάσεις μόδα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν στα σχέδια μου, αλλά εντάξει. Δεν ήταν στα σχέδιά σου. Ένας υπέροχος κόσμος δημιουργίας, μόδας, σχεδίου, αισθητικής, μακιγιάζ, διακόσμησης, σε περιμένουν να τους εξερευνήσεις, φυσικά που αλλού, στη ZERFAM! Η ZERFAM είναι... Πού? Στη ZERFAM! Α. Στη ZERFAM, λοιπόν, είναι, έχει άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι μία σχολή που δημιουργήθηκε από το 1985. Πω! Από το, εγώ δεν είχα γεννηθεί. Πριν καν γεννηθούμε. Οπότε καταλαβαίνεις πόση εμπειρία έχουν οι άνθρωποι μέσα σε αυτόν τον χώρο, σε αυτή τη σχολή. Πραγματικά, επειδή έχω επισκεφτεί τη σχολή και έχω συνεργαστεί πολλές φορές μαζί τους, εσείς, κορίτσια και αγόρια που θέλετε να σπουδάσετε, όπως σας είπα, σχέδιο μόδας, διακόσμηση, αισθητική, μακιγιάς, σας παρακαλώ, κάντε το κόπο να επισκεφτείτε τη σχολή, να γνωρίσετε εκεί πέρα και τους καθηγητές, να γνωρίσετε και την Γλυκίτα, την κυρία Κλάρα. Φιλάκια, κυρία Κλάρα, αν με βλέπετε. Αν είναι γλυκίτα, τι εμένα μου αρέσει, γιατί εγώ το καφέ το πίνω με 6 κουταλιές σάχαρη. Άστο, είναι πολύ γλυκιά. Σε ένα ιδιαίτερα φιλικό, αλλά και συγχρόνως απαιτητικό περιβάλλον, έτσι. Γιατί δεν θα πας εκεί πέρα και θα καλοπερνάς, θα μάθεις, θα μπεις στη διαδικασία να μάθεις. Έχει πάρα πολλά μαθήματα, έτσι. Απαιτούνται γνώσεις σε αυτόν τον χώρο. Θα τα μάθουν όλα οι καθηγητές μέσα στη ZERFAM. Για πληροφορίες, παιδιά, τώρα, αν θέλετε, μπορείτε να μπείτε στο www.zerpavlafam.gr. Μπες εκεί να πληροφορηθείς κατάλληλα, γιατί πραγματικά το μέλλον είναι μόνο στα χέρια σου. Το μέλλον το δικό σου, έτσι. Λοιπόν, όσοι θέλεις να σπουδάσετε αυτό. Τι ήθελα να σου πω, κουτσουνάκι μου, θέλεις να... πάμε σε ένα break και πάμε να διαβάσουμε μετά μηνύματα από τα παιδιά, γιατί δεν έχω διαβάσει σήμερα πολλά. Πάμε. Ντρέπεσαι. Έναν τρόπο να με γνωρίσεις, πες ένα τρόπο, έχει πάει η ώρα τρεις. Αυτή ποια είναι, η κοκκίνο. Είπε Γκυζίνα, όταν ήταν ακόμα πιο μικρή. Πολύ ωραίο τραγούδι. Εδώ στο βάλω μία μέρα να δεις και το χορευτικό να το χορέψεις. Τέλειο. Είχε και έναν στο βίντεο κλιπ ένα χορευτή εκεί πέρα και χορεύανε μαζί στην πισίνα και κάνανε βρες έναν τρόπο να με γνωρίσεις. Βρες έναν τρόπο μέσα στην πισίνα. Όχι μέσα, έξω από την πισίνα. Να σε πνίγω μέσα. Όχι καλά, έξω από την πισίνα σου λέω. Δώσε αγαπημένα μηνύματα για να δούμε τώρα. Έχουμε από τα παιδιά. Έχουμε, μας έχουν στείλει εδώ. Πολλά μας στείλατε σήμερα, κουτσινάκια όμορφα. Εγώ πριν τα διάβασα τα δικά μου. Α, πάμε στο Twitter. Η Ντέμι λέει Μαντό, πώς το καταφέρεις να έχεις τέτοιο. Αχ! Ευχαριστώ πολύ! Ευχαριστώ πάρα πολύ, κουτσουνάκι μου, Δεν διαβάζεται. Μαντώ, πώς θα καταφέρνεις και έχεις τέτοιο. Πι! Εστίλ. Εντάξει, πολύ, αυτό ότι διαβάζει τα μηνύματα τα μισά δεν γίνεται. Η Μαργαρίτα μας λέει καλημέρα, φάτσες μου, τι κάνετε, σας φιλώ. Κοίτα τι μας έστειλε. Η κοτσίδα. Παιδιά, τρελαίνομαι!
Πεθαίνω τώρα αυτή τη στιγμή, κοίτα τι μας έστειλε. Μην πεθαίνεις, τις 12.30 μετά πεθαίνεις αν θες. Κοίτα τι όμορφο. Ναι. Ναι, όχι. Ναι. Η Μαργαρίτα ρε, είναι το σκυλάκι της. Ναι. Εν τω μεταξύ, επειδή έχει και μπλε παπηγιόν, νομίζω πρέπει να είναι αγοράκι. Η φίλη μας η Σταυρούλα... Σταμάτα ρε, δεν τα λέω αυτό. Η φίλη μας η Σταυρούλα μας λέει έτοιμες οι τυροπιτίτσες, ειδικά αφιερωμένες στο Φρανίτο. Και είναι αυτές εδώ, έφτιαξε με τα χεράκια της, εδώ πέρα τυρόπιτες, ζυμωτές. Άντε, είδες γυναίκα, είδες, η Ελληνίδα γυναίκα, ορίστε, σου κάνουμε και προξενιό εδώ. Η Σταυρούλα, πες ευχαριστώ καλέ. Αφού δεν τις δοκίμασα, τι ευχαριστώ να τις πω. Ναι, αλλά για σένα τις έφτιαξε. Δεν τις βλέπω εδώ. Άμα μπορείς, στείλτες με fax. Με courier. Η Ξανθή μας λέει, ρε παιδιά, δεν υπάρχει, έχω σκάσει τα γέλια. Γεια σου, γεια σου κοτσουνίτσα μου. Η Adorma Unicorn μας λέει καλημέρα. Εγώ σήμερα ήμουν άρρωστη με 38 πυρετό και δεν πήγα σχολείο. Έκανες και εσύ αυτό που έκανα εγώ. Όχι, όχι. Έχει δίκιο γιατί όλοι έχουμε αρρωστήσει τώρα. Εγώ μην... όχι. Σα είπα. Στην Ευαγγέλιο δεν την είδα χθες που είχε πυρετό από τις πόλεις. Δικαιολογίες. Όχι. Πολ... Πυρετό ήρθε και όχι, 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 όχι. Πήγε στο σερφ και λέει τώρα ότι έχει πυρετό. Καλή. Τι θα να σου πω. Ξέρετε γιατί κρυώνετε. Γιατί δεν έχετε παρακολουθήσει τα βήματα αυτά που σα είπα εγώ. 22 Αυγούστου πα και παίρνει σε προσφορά πάπλωμα. Επειδή έχει πολλή όρεξη. Το παίρνεις το πάπλωμα στο σπίτι, ναι. Το καθαρίσεις, βάλεις το παπλωματοθήκη το καινούριο, ναι. Το ωραίο, το λουλουδάτο. Ναι. Πλουμ, βάλεις τρίγα, τέρμα, ναι. Το air condition και κρύβεσαι με το πάπλωμα. Και κάνεις το Όχι, κάνεις το σώμα, ναι. Να είναι έτοιμο για το κρύο. Και κοίτα εγώ, φέτος. Σοφό. Εσύ και ο Ιπποκράτης ρε Φρανίτο, δηλαδή πραγματικά. Εκεί μένω. Λοιπόν, η Ξανθή μας λέει καλημέρα, βάλτε boys and noise ρε παιδιά, είστε φοβεροί. Καλημέρα. Η Ντέμι μας λέει Φράν είσαι τυπάρας. Η Ντέμι επίσης μας έχει στείλει και ένα γαμπρό, ο οποίος λέει καλημέρα από την άρρωστη Δήμητρα και αυτός είναι ο κουνελός μου, ο Εμίλιος. Γεια σου Φράν, γεια σου Φράν. Γιατί μας έρχομαι. Γεια σου. Είναι... Μήπως, να σου πω, θέλεις να γίνουμε συμπεθερές. Να σου δώσω εγώ την Βάνη, να μου δώσεις εσύ τον Εμίλιο, να φτιάξουμε κατάσταση, μήπως μας κάνουν εγγόνια. Άμα θέλεις. Και πώς θα βγουν, αφού είναι άσχημα τα δύο. Τι άσχημα! Παράτα μας, άντε φύγει από εδώ. Τα κουνέλια είναι για να τα τρώτε, όχι για να τα έχετε στο σπίτι. Σταμάτα, κατοικίδια είναι. Λοιπόν, η Τιτίνα μας έστειλε καλημέρα, παιδιά. Δεν πήγα σχολείο γιατί είμαι άρρωστη και κάθομαι μαζί με το σκυλάκι μου και μας έχει στείλει μία φάτσα. Κοίτα εδώ, Μέρη. Μέρη, δείξε εδώ μία φάτσα. Πώς το λένε αυτό το πλάσμα το πανέμορφο, αγάπη μου. Όχι το ότι είναι σκύλος, το ξέρω, αλλά πώς το λένε. Πώς το λένε αυτό το στολιδάκι. Μαντό. Στείλε μας μήνυμα να μας πεις κουτσουνίτσα μου. Μαντό. Αυτός που με κοροϊδεύει από πάνω. Μαντό. Η Ζώς μας λέει καλημέρα παιδάκια μου. Φράν, ωραίο που καμισάκι, μαντό μου κούκλα όπως κάθε φορά πονάω. Η Ντέμι μας λέει βάλτε big booty της Τζέιλο να χορέψουμε λίγο. Το βάλαμε μόλις μπήκαμε. Ο Ανδρέας μας λέει καλημέρα. Εδώ είμαι σπίτι άρρωστος. Ευχαριστώ κουτσούνι μου. Σήμερα κοιμήθηκα μία ώρα και έχω 38 πυρετό, αλλά πάντα μας φτιάχνετε τη διάθεση. Έχω βαρεθεί να ακούω ότι έχουν πυρετό. Δικαιολογίες! Δεν είναι δικαιολογία. Έχουν αρρωστήσει όλοι και ο αδερφός μου προχτές άρρωστος ήταν και εγώ χτες χάλια ήμουν. Α, ναι. Η Χριστίνα μας λέει καλημέρα παιδάκια. Τώρα ψάξε εσύ, παιδί 1,90, φουλ γυμναστήριο, να αρρωσταίνει 38. Τι να κάνει, είναι τι λίγο. Το κάνεις στο γυμναστήριο, κοίτα εγώ. 1,70, 85 κιλά, όχι 85, έχω λιγότερα, σήμερα, τώρα το παρακάναμε λίγο. Δεν κρυώνουμε τίποτα. Δεν γιατί, γιατί το λίπος κάνει να μην περνάει το ιός μέσα. Δεν με ενδιαφέρει που τσακωθεί. Δεν μιλάμε, στα έχω πει. Από χτες. Δεν μιλάμε καθόλου, τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν είμαι σωστός άνθρωπος, δεν είναι σωστός αδερφός. Σου έχει αφήσει το αμάξι τόσες μέρες και δεν είναι σωστός άνθρωπος. Ρε Φρανίτο, να σου πω τώρα κάτι. Μου είπε ότι θέλει το αμάξι την Τρίτη το βράδυ. Ωραία, τώρα θα βγάλω και τα οικογενειακά μου στη φόρα και άμα με βλέπει, τώρα θα με βρίζει. Λοιπόν, μου λέει θέλω το αμάξι Τρίτη, δηλαδή σήμερα το βράδυ. Πηγαίνω εγώ χτες πέρασα επειδή είχα να πάω όπως σου είπα στη σχολή και μου λέει... Φέρτο. Κλειδιά, τα αφήνεις πάνω στο τραπεζάκι και μου φέρεις τα αμάξι και φεύγεις. Του λέω τι φεύγω, δεν μου είπες να σου το δώσω την Τρίτη το βράδυ. Και έγινε ένας χαμός, ένας πανικός. Αφού είναι δικό του το αμάξι. Θα στα πω μετά κάτι δύο. Αφού είναι δικό του το αμάξι. Δεν είναι δικό του το αμάξι. Είναι δικό του αυτό το αμάξι. Λέω, θα σου φέρω και εσένα το είναι δικό του το αμάξι. Και το παιδί έχει κανονίσει να βρεθεί
Είναι τη μάνα μου και του πατέρα μου. Εντάξει, δεν είναι δικό σου. Μα κι εγώ όμως είχα τις υποχρεώσεις μου. Λοιπόν, μην παίρνεις το μέρος του, το καλό που σου θέλω. Η Μαργαρίτα μας έχει στείλει ένα μήνυμα το οποίο λέει σοκ. Μοναχοί σταύρωσαν καλόγρια μετά από εξορκισμό. Και μας έχει στείλει... Ακούς την άλλη φορά. Δεν διαβάζεις αυτά! Και μας έχει στείλει... Παιδιά, μας έχει στείλει ένα βίντεο, δεν θα το δω. Δεν το βλέπω. Α, εγώ το θέλω. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω! Δεν το βλέπω! Μην το κλείνει! Μην το κλείνει! Δώσ' μου! Δώσ' μου εμένα! Δώσ' μου εμένα! Δεν υπάρχει περίπτωση. Μετά την εγώ να το δω! Τώρα θα το δεις. Όχι, χωρίς ήχο! Δεν το βλέπεις. Δώσ' μου να το δω εγώ την καλόγρια. Όχι, δεν στη δείχνω. Θέλω την καλόγρια! Δεν θα σου τη δείξω. Δώσ' μου την καλόγρια! Φύγε από εδώ! Θέλω να δω την καλόγρια! Όχι, δεν στο δείχνω. Έχουμε κι άλλα μηνύματα από τα παιδιά. Δώσ' μου την καλόγρια! Παιδιά! Θέλω την καλόγρια! Όχι, όχι, όχι! Έλα, Βρανίτο, θα φοβάμαι μετά. Θα το δεις στο διάλειμμα. Θα το βάλω να το δεις στο διάλειμμα μόνο σου, εντάξει. Γιατί σε ξέρω τι είσαι. Λοιπόν, πάμε σε ένα κομμάτι και ερχόμαστε. Δεν υπάρχει μετά. Δεν υπάρχει μετά. Έλα, δεν σε πόνο τώρα. Όπως κάνει ο κύριος Τσαουσόπουλο στο βίντεο κλιπ. Ο κύριος Τσαουσόπουλος ξέρει από καλή μουσική τώρα, ξέρει. Και ξέρει και από χορό τι να λέμε. Τα φιλιά μας και τα χαιρετίσματά μας. Άμα σου πετάξω εδώ τη φλαμέγκα, θα σου πω εγώ, άντε. Βρωμιάρικο. Την φλαμέγκα πρέπει να πετάξεις, πέταξε το Μάικλ Τζάκσον. Να πετάξω το πατσαβούρι. Όχι, αυτό τον αγαπώ εγώ. Αυτό ποιος μας το έφερε. Τέλος πάντων, άστο το Μάικλ Τζάκσον θα πετάξω, δεν είσαι καλά. Άσε μας από εκεί πέρα. Λοιπόν. Τι θα πάθει. Πιο πεθαμένο δεν θα γίνει. Θα σταματήσει. Ναι. Λοιπόν, είναι πρέπει να πούμε ότι αυτό με την καλόγρια ήταν. Όχι, όχι, το είδαμε. Αλλά εγώ ρε φιλενάδα μου, νόμιζα ότι μας έστειλες και βιντεάκι και τα χρειάστηκα λίγο. Αλλά. Εγώ θέλω να στείλω και από εδώ ένα μήνυμα. Εμένα μου αρέσουν όλες αυτές οι ιστορίες. Να πούμε στο πάνω κόσμο του καναλιού ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκπομπή με αυτά τα θεματολογία. Να την κάνεις μόνο. Το 12 το βράδυ. Θα μου άρεσε. Με τα φυσική εκπομπή, χαρδαβέλα τύπου, ναι. Μαδούφο. Πω, Παναγία. Μαδούφο, μαδούφο. Μαδούφο, Μαδούφο και καλά. Παύλα, ούφο. Λοιπόν, η φίλη μας η Reject μας λέει «Γεια σας, βρε παιδιά, από την ωραία σας παρέα». Ευχαριστούμε, στις ομορφιές σου. Η Έλλη μας λέει «Σας παρακαλώ να βάλουμε το τραγουδάκι που ζήτησε από Boys & Noise». Η Μαργαρίτα μας λέει «Αγοράκι είναι και το λένε Κάσπερ, γι' αυτό και τον μπλε παπηγιόν». Α, είναι για το κουτσουνάκι που δείξαμε πριν. Ναι. Η Σταυρούλα μας έστειλε το Βία. Α, έτσι, ένα pitbull καλό. Κοίτα ένα pitbull. Όποιος θέλει προξενιό για pitbull, έχουμε το Δία εδώ πέρα, άμα τον δίνει, άμα τον πατρολογεί η μάνα του. Τι άλλο. Επίσης η Ξανθή μας έστειλε καλημέρα από εμάς. Σας αγαπάμε και τραβήξαμε αποκλειστικά για εσάς χθες μία φωτογραφία. Κοίτα τα κουτσούνια μου εδώ. Τι λες τώρα. Κοίτα τα κουτσουνάκια. Τα βλέπεις όλα μαζί. Αγάπες μου όμορφες. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να μας βλέπετε αυτή τη στιγμή. Είναι στο σχολείο τα παιδιά. Και ένα τελευταίο δείχνω μια τρομερή φάτσα τελευταία. Η Μάντι με γυαλιά. Η Άννα μας λέει καλημέρα κουτσουνάκια και όποιος δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Κοίτα εδώ, μια τυπάρα, μια μορφή. Δεν μοιάζει με τη Μάντι. Θα μπορούσε να είναι και η δίδυμη αδερφή της Μάντι. Η αδερφός, τέλος πάντων. Λοιπόν, κουτσουνάκι μου, θέλεις να πάμε σε είδηση. Πάμε στην Τουρκία όπου απαγορεύτηκαν λέει τα τατουάζ, τα piercing και το μακιγιά στους μαθητές. Ναι. Νίστητη μου κύριε. Χριστός και Απόστολος Γκλέτσος, ακούστε. Με νέο διάταγμα που υπογράφτηκε την Παρασκευή, αλλάζει ο κώδικας ένδυσης των μαθητών στην Τουρκία, σύμφωνα με το δημοσίευμα του hurriyetdailynews.com. Hurriyet. Οι νέοι κανονισμοί, οι οποίοι σύμφωνα με τους επικριτές τους χαρακτηρίζονται ανεφάρμοστοι και καταπιεστικοί, ορίζουν απαγόρευση του τατουάζ, των piercing, του μακιγιάζ και των βαμμένων μαλλιών στους μαθητές όλων των σχολείων. What? Ανεπιθύμητα είναι επίσης σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς τα γένια και τα μουστάκια μεταξύ των μαθητών, ενώ ακόμα και τα ρούχα ή οι σχολικές τσάτες που μπορεί να φέρουν πολιτικά σύμβολα μπορούν να τους δημιουργήσουν πρόβλημα. Εντάξει, είπαμε, σε λίγο δεν θα τους αφήνουν και να αναπνέουν, ρε παιδιά. Μην καταπιέσετε την νεολαία. Ποιος τα έχει πει όλα αυτά, ο Ερντογάν? Τα απαγόρευσε αυτά. Ποιος? Πρέπει να τα πει. Ο Ερντογάν. Μα είναι δυνατόν. Τι να πω. Εσύ που έχεις τατού.
Εγώ ξέρεις πότε πρώτο έβαλα τα μαλλιά μου. Εγώ δεν έχω τατού. Αλλά εγώ όμως. Γι' αυτό σου λέω, τι σου πονάει. Στο. Α, το κατάλαβα, γιατί εσύ πρέπει να πας πάντα βαμμένη, αλλιώς. Όχι, βαμμένη δεν πήγαινα. Απλά είχα βάψει τα μαλλιά μου από Δευτέρα Λυκείου τα έβαφα. Το πρώτο που λες, Μέρι, το πρώτο μαλλί που έκανα ήταν κατακόκκινο. Μου φαντάζεσαι εμένα με κατακόκκινο μαλλί. Και με κοντό μαλλί. Ότι το κοντό μαλλί ήταν στο γυμνάσιο. Έχεις τη Μαντό με. Να σου πω. Να βρω μια φωτογραφία λοιπόν, στο ίντερνετ με κοντό μαλλί της Μαντό. Όχι, στο ίντερνετ. Θα γελάσουμε. Ναι. Λοιπόν, περίμενε. Να κάνουμε ένα challenge. Τι. Θέλεις αύριο να φέρουμε φωτογραφίες από τα νεάτα μας, από τα παιδικά μας χρόνια. Όχι. Ή από το γυμνάσιο. Όχι. Γιατί. Γιατί εγώ ήμουν ένα. Τώρα δεν μπορώ να το πω. Εγώ ήμουν αυτό το γλυκό, το ιταλικό με. Ποιο. Το Γοσέ. Το ροτσέ. Σαν και φτεδάκι. Όχι, το. Τι. Αχα, ναι, ότι ήσουν απαχουτουλή. Μέσα στα σπυράκια το πρόσωπο. Εντάξει, δεν πειράζει, γιατί και εγώ πώς ήμουν. Λες, εμένα ήταν πιο εύκολο να μου γκίσει το πρόσωπο έτσι παρά να μου το κάνεις έτσι. Είχες εσύ σπυράκια. Εγώ. Είχες σπυράκια. Μέχρι και. Έστω ταβάνι του στόμα είχα. Πού καλέ τη μούρη σου. Ναι, ολόκληρο. Δεν το πιστεύω. Τώρα σίγουρα ο Μπίτωνας λέει κάτι άλλο από πάνω. Μα το. Όχι, δεν λέει. Μιλάει άμ. Μα το πρόσωπό σου είναι πεντακάθαρο. Δεν φαίνεται τίποτα. Ναι, μα είναι πεντακάθαρα τα μούτρα του. Να σου πω και. Ήσουν και χοντρούλης. Όχι. Θα φέρεις μια φωτογραφία αύριο. Αφού σου έχω δείξει όταν ήμουν στην Πάτρα ήμουν 69 κιλά. Εντάξει. Κορμάρα. Ωραία, ωραία. Θα φέρεις μια φωτογραφία αύριο δικιά σου. Θα φέρω κι εγώ μια δικιά μου. Γελία τελείως. Πού να τα βρω, να πάρω τηλέφωνο τη μάνα μου. Ναι, είναι και αυτό. Σωστό. Πάμε σε ένα break. Έληξε άδωρο. Πιάνει φραπέ. Πιάνει και πουλήσει τώρα. Πιάνει και πεινάς. Εδώ και τσάδεις τι χορευτικές κινήσεις κάνουμε. Λοιπόν, εμένα μου αρέσουν, δεν ξέρω αν αρέσουν στους υπόλοιπους βέβαια. Επιστρέψαμε εδώ στο Λόκα Ρίπορτ με τένα. Σε άλλο μουντ είμαστε. Σήμερα είμαστε μια χαρά. Εντάξει, καλά είμαστε σήμερα, ναι. Όπως και κάθε μέρα. Η Ελευθέρου μου λέει από πάνω ότι θέλει να πάμε την είδηση με την Paris Hilton. Προλαβαίνουμε να πούμε και την άλλη από τα καλλιστεία, δεν μπορούμε. Μα το τι διαβάζεις. Έχεις το μυαλό στα πρόσωπα, στο τοίχο. Όχι, απλά μου στέλνουν κάτι μηνύματα τα παιδιά τα οποία δεν είμαι σε θέση να. Παρανορμάλ και τέτοια. Παρανορμάλ. Τέλεια, να στέλνετε και άλλα, μ' αρέσουν. Πού είμαστε, καλέ, κάτσε γιατί όπως συντονίστηκα τώρα. Αυτή που ψάχνει συγκάτοικο θέλω. Α, καλέ. Αυτή τι ξέρει. Ψάχνει συγκάτοικο και έβαλε αγγελία κυκλοφορώ στο σπίτι μη γυμνή. Ακούστε τώρα. Και ψάχνει και συγκάτοικο. Κατά προτίμηση τώρα δεν ξέρουμε αν είναι άντρα, πιανού φίλου ή γυναίκα, αλλά αυτή κυκλοφορεί έτσι. Τσιτσίδι μέσα στο σπίτι. Δεν τρέπεσαι. Μία πρωτότυπη, αν μη τι άλλο, αγγελία για να βρει συγκάτοικο έβαλε στο site spareroom.com η πρώην βασίλισσα της ομορφιάς, what? Η Βρετανίδα Σόφι Γκράντον. Περιστασιακά κυκλοφορώ ημίγυμνη, γράφει 28χρονη Γκράντον από το Newcastle που αναγκάζεται να ξεσπιτωθεί μετά το πολιτήριο που έβαλε στο σπίτι τις ιδιοκτήτες του. Καλέ αυτή είναι! Ναι. Πάω κι εγώ να μείνω, που λέει ο λόγος μαζί της. Που λέει ο λόγος. Για βάλε βιντεάκι, έχω βιντεάκι αντιπλήμα. Δεν έχουμε βιντεάκι. Έχουμε το πρόσωπο της κοπέλας, εδώ. Παιδιά, είναι κούκλα. Miss Great Britain. Και εδώ. Εντάξει, δεν είναι πιο όμορφη από σένα. Ατάτα, είναι πολύ όμορφη. Όχι, μαντούρια. Είναι πολύ όμορφη. Τώρα φαντάζεσαι, Φράνη, το... εσύ θα και πήγαινε. Λέει, εγώ όχι. Γιατί καλέ. Εντάξει. Να την έχεις αυτή να σου φτιάχνει αυγά μάτια στο σπίτι με το βρακί. Αρκετά έχω με την Κίνθια. Τι? Με την Κίνθια, έχω αρκετά. Εντάξει, γιατί η Κίνθια ας πούμε κυκλοφορεί έτσι με στο σπίτι. Όχι, αλλά προτιμώ η Κίνθια παρά να πάμε αυτή. Γιατί καλή, τι έχει. Σιγά. Δεν σ' αρέσει, δεν είναι του γούστου σου. Εντάξει τώρα, αν πάει η μίγυμνη στο σπίτι. Ναι, σπίτι της είναι όμως όπως θέλει θα κυκλοφορήσει. Εντάξει, λίγο μπορεί σεβασμό να ένα στον άλλο. Η Χριστιανή, τι να κάνει. Γιατί μωρ, δεν δείχνει εσύ σεβασμό, α πούμε, άμα πε εσύ που συγκατοικεί τώρα. Σου έρθει. Ποιος? Να πας στο σαλόνι. Με... Να σηκώσεις το τηλέφωνο που χτυπάει. Και η Κίνθια πες ότι βλέπει τηλεόραση εκείνη την ώρα με ακουστικά και δεν ακούει. Ξέρω εγώ πες ότι ακούει μουσική. Και είσαι εσύ, ξέρω εγώ, στο δωμάτιό σου και κοιμάσαι και κοιμάσαι με το εσώρουχό σου. Δεν θα σηκωθείς γρήγορα να πας να το πιάσεις. Ή θα βάλεις, ας πούμε, ένα παντελόνι. Εντάξει, αλλά δεν είμαι. Εντάξει, είναι και μια τι περίπτωση. Κακό είναι, μωρέ. Είναι κακό. Δεν κακό. Δεν κακό.
Μην το βλέπεις έτσι. Και αυτή σου λέει: εγώ θα βάλω τώρα το κυκλοφορώ εγώ με τη σοβρακοφανέλα μέσα στο σπίτι. Μπας και προσελκύσω κανένα και πληρώνει όλο το ενίκιο αυτός. Μπορεί να το σκέφτεται και έτσι, δεν ξέρεις. Δεν λεάρι ήταν αυτό. Κατάλαβε για να μην τη διώξουν από το σπίτι. Δεν πειράζει, εγώ θα πήγαινα να συγκατοικήσω μαζί της. Να πας. Μου φαίνεται πολύ open mind η κοπέλα. Για να το γράφει κιόλας. Ο Χάρης δεν ψάχνει σπίτι. Ναι, ψάχνει ακόμα. Ναι. Να το στείλεις. Τι, α, να στείλω το Χάρη. Εντάξει, τώρα τι να πούμε για αυτή. Για την αυτή είναι ωραία, για νύφη μου. Στην Ισπανία θα τη λέγαμε πώς. Γουαρίγια. Έλα μωρ, δεν είναι και πολύ γουαρίγια η κοπέλα τώρα. Επειδή έβαλε μια αγγελία εκεί πέρα. Εντάξει, δεν τα λες. Τα δημόσια. Έχουν κάνει και χειρότερο μωρ, Φρανίτο, γιατί εδώ όταν πάνε και τα πετάνε, ας πούμε, τα ρούχα τους σε περιοδικά δημόσια, δεν είναι το ίδιο. Τι είναι άλλο. Να μου πεις τώρα, δουλειά η μία, ζωή η άλλη. Τέλος πάντων, ναι. Ποιος εγώ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ειδήση. Κατάλαβα, δεν σας ενδιαφέρει πολύ, δεν σας συγκίνησε η Βρετανίδα. Όχι. Τι να σας πω. Φιλοδόρημα 47.000 δολαρίων άφησε η Paris Hilton. Άμα είσαι χουβαρδού, άμα είσαι χουβαρδού, άκου να δεις. Η χαρά του σερβιτόρου αποδεικνύει τη χρυσή κληρονόμος Paris Hilton, αφού σε κάθε της νυχτερινό περπάτημα ανεβάζει τον τζίρο των κέντρων που διασκεδάζει κατά πολλές χιλιάδες δολάρια. Ανάλογο είναι βέβαια και το φιλοδόρημα από το τραπέζι της στους σερβιτόρους. Την τελευταία της νυχτερινή έξοδο σε γνωστό κλαμπ της Νέας Υόρκης, η χρυσή κληρονόμος ξόδεψε, άκου Φρανίτο. Πόσο? 230.000 δολάρια, δηλαδή 180.000 ευρώ σε σαμπάνια, βότκα, τεκίλα. Και σύμφωνα με τη Βρετανική Mirror, άφησε στους σερβιτόρους φιλοδόρημα 47.000 δολαρίων, δηλαδή 37.000 δολάρια. Αν είναι δυνατόν! 37.000 ευρώ, με συγχωρείτε. 37.000 ευρώ, ρε εσύ. Αυτή σκέψου πόσα ξοδεύεις στο σούπερ μάρκετ. Για να αφήνει, ας πούμε... Δεν πάει σούπερ μάρκετ. Δεν πάει σούπερ μάρκετ. Τρώει έξω κάθε μέρα. Σκέψου πόσα ξοδεύεις στα ρούχα. Να βγαίνει, ας πούμε, για ένα shopping, αυτή θα ξοδεύει καμιά 500 ρού. Όχι, ακόμα τα έχω εδώ. 47.000 ευρώ, ναι, παιδιά, φιλοδόρημα. Πω, που αυτά είναι. Να την έχεις φίλη αυτή, να σου κάνει το τραπέζι, να σου κάνει ό,τι θες. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Στο τέλος του μήνα της πεις, δώσ' μου ένα 50-άρικο. Τι 50-άρικο, εγώ αυτά δεν τα χρησιμοποιώ. Πάρε ένα 500-άρικο, ένα μπιλάδεν. Πάρε ένα μόβ εκεί πέρα, ναι. Ξέρεις ότι στην Ισπανία το λέμε μπιλάδεν, το 500-άρικο. Μπιλάδεν. Και εδώ το λέτε. Ότι είναι άφαντο, σαν τον μπιλάδεν. Ότι κανείς το είχε δει, τώρα το έχουμε δει. Πλάκα, πλάκα, έχεις πιάσει ποτέ στα χέρια σου 500 ευρώ. Πώς είναι η αίσθηση, για περιέγραψέ μου. Χάλια, γιατί το είχε ο πατέρας μου που πήγε στην τράπεζα και του έδωσαν το 500-άρικο, το ATM. Κανονικό ήταν. Και το έφερε μετά στο σπίτι. Και μου λέει, κοίτα το 500-άρικο. Και κάνω, δώσ' μου πίσω και το πήρε ξανά. Δηλαδή η αίσθηση ήταν... Τουλάχιστον εσύ το έχεις πιάσει στα χεράκια σου. Ξενέρωσα, το τύπου, ποτέ. Εντάξει, τώρα το 500-άρικο. Αχ, παιδιά, έχει κάνεις κανένα 500-άρικο. Έχω ένα παράπονο, θέλω να κάνω ένα παράπονο. Μπορώ, τώρα που μιλάμε για λεφτά. Έχω βαρεθεί να πάρω... Ταξί. Ταξί. Ναι. Ναι. Το είναι το για όλους, γιατί είναι πολύ ευγενικοί οι περισσότεροι, αλλά πάντα υπάρχει κάποιο μαύρο παπάκι. Ναι. Και του δίνεις. Πας, ας πούμε, ρε φίλε. Κέντρο. Νέα Σμύρνη. Λέει για την ταρίφα, Όχι, όχι για τα ταρίφα. Ταρίφα μία. Ταρίφα δύο, το ίδιο μπορεί να είναι. Μπορεί να συμβεί. Για συνέχισε. Δίνεις το 20-άρικο. Ρε φίλε, δεν έχεις άλλο. Ρε φίλε, το ATM δεν δίνει 5-άρικο και 10-άρικο. Το καταλάβεις λίγο. Το θέμα σου είναι ότι ενώ εσύ πας να πληρώσεις με 20-άρικο, αυτοί σου ζητούν ψηλά. Εγώ πάντα το... Ναι, εγώ πάντα που ανέβω στο ταξί το λέω. Έχω ένα 20-άρικο. Ναι, έχω ένα αλλά πόσο στοιχίζει η Έχετε... Ναι, ναι, πολύ ευγενική. Αλλά αν δεν το λες, υπάρχουν μερικούς που σου κάνουν έτσι με τα μάτια σου, ματιάσουν. Τα 5-άρικο, χαλάρωσε ρε φίλε. Το ATM δεν είναι τάλιρο. Έπρεπε να του πεις εσύ γιατί μήπως δεν θες να σε πληρώσω. Αυτό έχω, το θέλεις. Και να το κολλείς στη μούρη. Αυτό έπρεπε να κάνεις. Είσαι πολύ άγρια. Ναι, με συγχωρείς. Είσαι πολύ άγρια. Με συγχωρείς πολύ. Δεν φτάνει δηλαδή που έβγαλες να τον πληρώσεις τον άνθρωπο, σου είπε, σου έκανε και παράπονο. Ναι, είναι γι' αυτό το συγκεκριμένο. Εγώ έχω πολύ καλή σχέση με τους οδηγούς ταξί που μου λένε πράγματα για ιστορία κτλ. Καλέ, εγώ όποτε μπαίνω μέσα σε ταξί πιάνουμε την κουβέντα. Βέβαια. Πιάνουμε την κουβέντα. Τις προάλλες παντρευόταν ένα φυλάκια όπου κι αν είσαι, αν μας βλέπεις, παντρευόταν και του είπα συμβουλές για το γάμο του. Πώς να. Ναι, ναι, ναι.
Δεν θα ήταν ότι ο οδηγός του ταξί ήθελε. Άντε βρε τα μάτια από εκεί πέρα τώρα, μην μας βλέπουν κιόλας. Πες που μπορούν να μας δουν τα παιδιά. YouTube.com κάθε το Μαρτιβιγρή αύριο στις 11 και στην Κρήπο εσείς τρεις. Τα λέμε ολοζώντανα. Α! Και κάτι καινούριο. Θα έχουμε best of, παιδιά, από εδώ και πέρα. Κάθε βράδυ, γύρω στις 8, 8 και κάτι, γύρω στις 8, μάλλον 8 done, θα συντονίζεστε εδώ στο Mad TV, διότι θα βλέπετε όχι ολόκληρο το επεισόδιο όπως το βλέπετε στο YouTube, θα βλέπετε τα καλύτερα της ημέρας. Εντάξει, περιμένουμε να μας πείτε και εντυπώσεις και σχολιάκια από αυτό. Άντε, τα λέμε αύριο. Και σήμερα στις 8 το βράδυ να είστε συντονισμένοι.